Πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα που την κάλυψαν μέχταχτα δελτία, η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Πάπα Φραγκίσκου αλλά και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στη Λέσβο. Από τις Φιλιππίνες μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αφρόκρεμα των ξένων δημοσιογράφων βρίσκεται στο νησί. This is the first time that any pope visits a Greek island. It is the first time that Pope Francis has visited Greece at all. And as we've been reporting as well, and as we've heard from Atika, this is something very close to the heart of Pope Francis. You'll remember his first major trip outside of the Vatican in 2013 was to Lampedusa, highlighting as well the refugee crisis there. Des enfants non accompagnés, des femmes, des hommes qui pleuraient à leur chevet, à ses pieds, d'autant que la grande majorité ne sont pas de confession catholique, ils sont musulmans, sunnites. Both the Pope and the Greek Orthodox Patriarch emphasized that their visit to Lesbos is purely humanitarian. But the image of the two Christian leaders meeting with refugees, some of them bound for deportation, will likely bring the controversies of the recent EU deal with Turkey back into the spotlight. The Associated Press is reporting that the Vatican has confirmed, they say, that the Pope will bring 12 Syrian Muslim refugees, including 6 children, to Italy. Well, Philippa, this is an unprecedented move. The Pope, we are told, has hosted refugee families before, but never has the Vatican flown them home in quite this way. Ο Πάπας και ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Βαρθολομαίος δίνουν έμφαση στην αμφιλεγόμενη συμφωνία με την Τουρκία για την προσφυγική κρίση. Αυτό το ταξίδι στην Λέσβο τονίζει την ανθρωπιστική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη. Στο μήνυμα του Πάπα στο Twitter, μέσα από το αεροπλάνο που το μετέφερε στη Λέσβο, αναφέρονται τα διεθνή δίκτυα. Οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί. Είναι άνθρωποι. Οι πρόσφυγες είναι βλέμματα, ονόματα, ιστορίες και πρέπει να την χάνουν της ανάλογης μεταχείρισης. Οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι, έχουν πρόσωπο, δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος αναχωρώντας σήμερα το πρωί από τη Ρώμη για τη Λέσβο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας εκδηλώνει τη συμπαράστασή του για τους πρόσφυγες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πτήση του από την Ρώμη, ο Πάπας δήλωσε: «Είναι ένα ταξίδι στο οποίο κυριαρχεί η θλίψη και γι' αυτό είναι σημαντικό. Θα συναντήσουμε ανθρώπους που υπέφεραν, που δεν γνωρίζουν πού να πάνε, που αναγκάστηκαν να φύγουν και που πηγαίνουν σε ένα νεκροταφείο στην θάλασσα, όπου πολλοί πνίγονται». Ενώ τα ιταλικά δίκτυα απομονώνουν στιγμές από την επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο. Ricordiamo Francesco che accompagna ancora un altro biglietto, un altro messaggio, un altro desiderio probabilmente, Don Riccardo, la conclusione di questa. Ecco, vedete intanto che Francesco ha raccolto qualcosa che era caduto alla mamma, esatto, che teneva il bambino in braccio. È un padre. Στην ιδιαίτερη σημασία αυτού του ταξιδιού αναφέρθηκε και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντζι. Perché è un gesto importante, un gesto molto semplice ma contemporaneamente molto, molto forte. Αποκοινούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο Πάπας Φραγκίσκος θέλει να προχωρήσει σε μια χειρονομία οικουμενικής εμβέλειας. Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέπτεται την πρώτη γραμμή της Ευρώπης για την προσφυγική κρίση, γράφουν τα νέα του Περσικού κόλπου. «Δεν είστε μόνοι σας», είπε ο Πάπας στους πρόσφυγες στη Λέσβο, τονίζουν οι Times της Μανίλα, ενώ εφημερίδες της Μέσης Ανατολής μεταδίδουν. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα μεταφέρει πρόσφυγες στο Βατικανό μετά το άσχημο ταξίδι τους μέχρι τη Λέσβο. Ιδιαίτερη έμφαση στην επίσκεψη των ηγετών της Ορθόδοξης και Ρωμαϊκής Εκκλησίας δίνουν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύνμαγες σορούνουνα δικκάτ çekmeye çalışmak ve evet şu anda bir tarihi görüntü var.